η Ελλάδα επισήμως, λέω, ποτέ ούτε ως Υπουργείο Οικονομικών, ούτε ως Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση που να λέει ότι εγώ έχω πάρει απόφαση. Ναι. Τι είχε όμως, μέσω, για να είμαστε δίκαιοι, μέσω όλοι οι δημοσιογράφοι που κάνουν οικονομικό ρεπορτάζ, συζητούσαν με τους αρμοδίους τι θα κάνει, ποιος είναι ο σχεδιασμός. Είναι το πρώτο βήμα για την πρώτη για να μπορέσουμε, έξοδο, ας πούμε, λοιπόν, ναι, ο προτιθέμενος λοιπόν σχεδιασμός ήτανε, αλλά όλα αυτά ήτανε στις συζητήσεις που γινόντανε κατηδίαν με δημοσιογράφ, ότι υπήρχε σκέψη να βγούμε πριν την έξοδο από το μνημόνιο στις αγορές. Εάν και εφόσον, αυτό τονίζονταν από όλες τις μεριές, το κλίμα ήταν θετικό. Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση, ο ΔΙΧ, ο Οργανισμός Διαχείρισης Χρέους, το Φεβρουάριο, εδώ είμαστε, βγήκε στην πρώτη έκδοση εφταετούς ομολόγου, πήρε 3,5 δισεκατομμύρια με ένα επιτόκιο κοντά στο 3,5%, το οποίο ήταν ανεκτότατο για τα δεδομένα εκείνης της στιγμής στις αγορές. Και αυτό το ομόλογο το χρησιμοποίησε για τη δημιουργία ισχυρού αποθεματικού, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Αυτό ακριβώς έκανε. Ναι. Το μαξιλάρι, εκεί είναι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι σχεδίαζε να βγει και δεύτερη φορά. Δεν καθίσαν. Αυτή τη στιγμή είναι 4,5, 4,8 και 5 τα επιτόκια. Θα είναι από κοτιά, θα είναι τρέλα να βγεις. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κάνεις. Μα είναι παιχνίδι δημιουργίας εντυπώσεων. Εδώ λοιπόν προσέξτε για τώρα. Για να το λέμε ως έχει. Ναι. Δηλαδή. Να σας πω και κάτι. Είναι γι' αυτό πάντα υπάρχουν αναλλακτικά σενάρια σε αυτές. Προσέξτε τώρα για να είμαστε γιατί πρέπει μερικά πράγματα πριν να αρχίσουμε να κάνουμε κριτική, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Η Ελλάδα λοιπόν έχει αποφασίσει, αυτό είναι ο σχεδιασμός, να δημιουργήσει ένα μαξιλάρι, ακριβώς αυτό, για να μπορέσει να βγει και να αντιμετωπίσει τέτοιου τύπου δυσκολίες, αμέσως μετά βγει από το πρόγραμμα, εάν οι αγορές δεν είναι φιλικές προς την... Αυτή τη στιγμή λοιπόν, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε, στην ελληνική, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Υπουργείο Οικονομικών, υπάρχει ένα σημαντικό μαξιλάρι, το οποίο, αν θέλετε να σας πω, είναι κοντά στα, υπάρχουν διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, τα οποία πια είναι, θα σας τα πω τώρα, είναι 5,7 η δόση που πήραμε η τελευταία από τον ESM, αυτή η δόση του δανείου. Υπάρχει 3,5 δισεκατομμύρια από το 7ετές ομόλογο το οποίο πήραμε, το οποίο επίσης είναι καβατζωμένο. Έχει δοθεί μάλιστα στις εμπορικές τράπεζες για να μπορούν να έχουν ρευστότητα. Έχει κατατεθεί στις εμπορικές τράπεζες. Έχουμε βγει σε εξάμηνα και ετήσια έντοκα γραμμάτια και διάφορα άλλα ρέπος και λοιπά, τα οποία έχουν αυξήσει. Περίπου έχουμε αντλήσει άλλο 1,5 δισεκατομμύριο, το οποίο είναι επίσης καβατζωμένο, να το πούμε έτσι, και υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κάπου 11 δισεκατομμύρια από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, που έτσι κι αλλιώς είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα εικοσάρι. Περιμένει από την τελευταία δόση λοιπόν, που θα συμφωνηθεί αμέσως τώρα, ένα ποσό που άλλοι το λένε ότι μπορεί να είναι 12 δισεκατομμύρια, άλλοι το ανεβάζουν στο 15. Μιλάμε δηλαδή πάνω από 30 δισεκατομμύρια. Σωτήρι. Την επόμενη τριετία οι ανάγκες, αυτό μόνο για να καταλάβουμε τα μεγέθη, από πληρωμών, δηλαδή δανείων κλπ., ανέρχονται στο ποσό στους δανειστές μας για το χρέος, ανέρχονται στο ποσό την τριετία των 27-28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα δηλαδή έχεις μία θωράκιση πολύ σημαντική την επόμενη τριετία. Ακόμα και αν δεν μπορέσεις, θα έλεγα εγώ, να κάνεις καμία άλλη έξοδο, ας πούμε, στις αγορές. Όλο το παιχνίδι αυτό παίζεται για άλλους λόγους και δυστυχώς παίζεται από ανθρώπους που είναι και μέσα στη χώρα. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι δεν το λένε αυτό το πράγμα, ότι η Ελλάδα είναι ανήμπορη να βγει στις αγορές. Το λένε διάφοροι καλοθελητές από τη χώρα μας μέσα και θεσμικοί παράγοντες, και αυτό είναι το θλιβερό.